Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Lia Cooks. Σήμερα θα κάνουμε χοιρινό μπούτι με μέλι και πορτοκάλι. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Έχω πάρει χοιρινό μπούτι. Το έχω χωρίσει στα δύο. Το έχω χαράξει ελαφρά. Το ίδιο έχω κάνει και από την πάνω πλευρά. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη μαρινάδα. Σε λίγο ελαιόλαδο. Έχω διαλύσει 2 κύβους λαχανικών. Θα ρίξω εδώ μέσα το πορτοκάλι. Το λεμόνι. Το μέλι. Θα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μας. Θα περιχύσουμε το κρέας μας. Ο λόγος που έχω χωρίσει το κρέας στα δύο και το έχω χαράξει είναι για να πάει η μαρινάδα και στις δύο πλευρές να ποτίσει καλά μέσα. Ψιλοκόβω και σκόρδο. Θα βάλω μέσα θυμάρι. Αλάτι δεν θα βάλω πάρα πολύ γιατί έχουμε βάλει και τους δύο κύβους. Και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα γυρίσω καλά το κρέας μου μέσα στη μαρινάδα μια-δυο φορές. Θα προσθέσω ελαιόλαδο. Τώρα θα καλύψω τη γάστρα μου και θα βάλω το κρέας στο ψυγείο. Να σας πω εδώ, το κρέας αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μέσα στη σακούλα ψησίματος ή να το τυλίξουμε σε λαδόκολλα. Τώρα θα βάλω το κρέας μου στο ψυγείο για 5 με 6 ώρες. Να μαριναριστεί καλά. Στο ενδιάμεσο θα ανοίξω και θα το αναποδογυρίσω μέσα στη μαρινάδα μια-δυο φορές. Σε 6 ώρες από τη στιγμή που βάλαμε το κρέας στη μαρινάδα. Το έχω ξαναδιπλώσει και το έχω φέρει στην αρχική του μορφή. Τώρα θα το σκεπάσω και θα το βάλω στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 2,5 ώρες. Έχω βγάλει το μπουτάκι από το φούρνο. Έχει περάσει ο πρώτος χρόνος ψησίματος. Θα βάλω μέσα πατάτες. Έχει πάρει και πολύ ωραίο χρώμα. Θα γλατήσω λίγο τις πατάτες μου. Και τώρα με ένα πινέλο θα περάσω το κρέας από πάνω με μέλι. Θα ξαναμπεί στο φούρνο μέχρι να γίνουν οι πατάτες. Αυτή ήταν η συνταγή μου. Και αν σας άρεσε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το καμπανάκι για να βλέπετε ό,τι ανεβάζω. Και μέχρι την επόμενη φορά, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.